Γεια στους φίλους. Σήμερα θα κάνουμε ένα ιδιαίτερο επεισόδιο. Θα κάνουμε μια παρουσίαση σε ένα λατρεμένο παιχνίδι κατά με, το Puzzle Dragoon. Γενικά θα ήθελα τα επόμενα επεισόδια που θα κάνουμε με παρουσιάσεις παιχνιδιών να έχουν και ένα στόχο. Ο στόχος αυτός να είναι μπορεί αυτό το παιχνίδι μόνο του, έτσι, χωρίς κανένα άλλο, να αξίζει για αγορά κονσόλας. Δηλαδή δεν λέω ότι μια κονσόλα αξίζει για ένα μόνο παιχνίδι, αλλά μπορεί αυτό το παιχνίδι να κρατήσει μόνο του την αγορά κονσόλας. Αυτό θα ήθελα να δούμε. Puzzle Dragoon λοιπόν, ένα παιχνίδι που πιστεύω ότι όντως ταξίζει, όντως μπορεί να σε οθήσει να πάρεις μια κονσόλα μόνο και μόνο γι' αυτό. Και αυτό το επεισόδιο θα είναι για να σας δείξουμε το γιατί το πιστεύω εγώ αυτό. Για μένα είναι ένα από τα πιο λατρεμένα, τα πιο αγαπητά παιχνίδια. Όχι το πιο αγαπητό, αλλά ένα από τα πολλά. Γιατί όλες οι κονσόλες έχουν τα διαμάντια τους, όλες οι εποχές έχουν τα φανταστικά παιχνίδια και κάθε στυλ είναι και διαφορετικό που δεν μπορώ να βάλω σε κατηγορία ότι ξέρεις κάτι, το Puzzle Dragoon είναι καλύτερο από το Virtua Fighter ή από κάποιο άλλο, γιατί είναι τελείως διαφορετικές κατηγορίες, οπότε αναγκαστικά δεν μπορείς να πεις ένα καλύτερο από όλα τα άλλα που τα σκεπάζει και τα μειώνει. Όχι, υπάρχουν πάρα πολλά που γουστάρουμε, πάρα πολλά που αγαπάμε και πιστεύω το Puzzle Dragoon, όσοι δεν το ξέρετε, θα το αγαπήσετε κι εσείς. Πάμε λοιπόν να δούμε Puzzle Dragoon 1. Μας έβαλε λιγάκι στο κλίμα για τον κόσμο το τι προϋπάρχει και πάμε λιγάκι, πάμε να δούμε λίγο στα options, πάντα μπορεί να υπάρχει κάτι που να χρειάζεται αλλαγή. Να, για παράδειγμα εδώ πέρα έχει το up down που είναι reverse, δηλαδή πατάς κάτω και πηγαίνει πάνω. Αυτό το πάει βασικά με την ουρά, να το φανταστείτε, δηλαδή κάνεις κάτω την ουρά, οπότε σηκώνεται προς τα πάνω. Πηγαίνει στην ουρά επάνω, οπότε πάει προς τα κάτω. Σε τέτοια φάση, έτσι νομίζω ήταν και το Afterburner. Λοιπόν, και το άλλο, ότι δεν έχει save το Puzzle Dragoon το πρώτο. Τώρα έχεις επιλογές easy, normal και hard. Έτσι. Εγώ προτιμώ να παίζω στο easy, δηλαδή για να το ευχαριστιέμαι. Κάποιοι θα με κράξει, θα πει το αυτό έκανε και η Sega πάντα στα παιχνίδια της. Ήθελε να σε κράξει, ήθελε να σε ταπεινώσει, να πει ότι ξέρεις κάτι, όποιος παίζει στο easy δεν είναι για να παίζει τα παιχνίδια μου. Έτσι και εδώ πέρα, άμα έπαιζε στο easy, δεν τρεμαζιτούσαι το παιχνίδι. Έφτανε στην 7η πίστα και εκεί πέρα σου έλεγε sorry, δεν μπορείς να πας παρακάτω, ξαναξεκίνα από την αρχή παίζοντας το normal. Και για να δούμε ένα απόσπασμα, πάμε λιγάκι να το ξεκινήσω στο easy, να δούμε τι θα μας δείξει. Και τώρα λοιπόν, μόλις νίκησα τον αρχηγό στην 4η πίστα, κάναμε ένα skip. Για να δούμε λιγάκι, τώρα το έπαιζα στο easy, έτσι. Για να δούμε την ανταμοιβή μας που παίζαμε στο easy. Episode 4 clear. Completed. Και 100%, έτσι θα πω, καλή φάση, perfect. Αυτό πηγαίνει ανάλογα άμα νικήσεις όλους τους εχθρούς, δηλαδή όσοι πετάγονται να τους πυροβολάς, να τους καταστρέφεις
Και to be continued, γιατί, γιατί έπαιζε στο easy. Δεν θα πας μέχρι το τέλος, μάγκα μου, γιατί, γιατί πρέπει να παίξεις το normal. Και ειδού σου το εμφανίζει και του σου λέει try normal mode. Σαρκ shooter, εντάξει. 97, 89, 98, 100. Πρώτη φορά μπορώ να πω ότι πρώτη φορά το έφτασα 100, γιατί είναι πολύ πλοκή η πίστα. Θα τη δούμε και στην πορεία, να δούμε πώς θα τα πάμε στο normal. Για πάμε. Normal λοιπόν, ξεκινάμε. Προσωπική μου γνώμη, για να απολαύσεις ένα παιχνίδι τέτοιου είδους πρέπει να κάτσεις να δεις όλες τις αγωγές, γιατί έχει την ιστορία του, πρέπει να αρχίσεις να μπεις λίγο στην οτροπία το τι ακριβώς είναι. Οπότε αυτό σου παρουσίαζε για το Puzzle Dragoon, σε βάζει σιγά σιγά στο κλίμα και αυτό ευχαριστιόμουν. Οπότε θα σταματήσω το να μιλάω, δεν θα βγάλω την εισαγωγή, θα την αφήσω να τη δείτε, να μπείτε στο κλίμα όπως και εγώ. Era una guerra.
Και έτσι λοιπόν ξεκινάει η ιστορία μας. Παρόλο που είναι απλή η ιστορία μέχρι στιγμής, είναι ότι παρουσιάζει έναν διαφορετικό κόσμο, έναν περίεργο κόσμο που έχει μια προϊστορία και αρχίζει να ψάχνεσαι το τι ακριβώς έχει. Πολύ ωραίο εφέ του νερού, ειδικά για εκείνη την εποχή, θα μου πείτε PlayStation 4, Xbox One και τα λοιπά. Μιλάμε για 16-bit κονσόλα, έτσι, εποχή 94-96. Shooter, πατάς, πυροβολάς, όταν κρατάς πατημένο το κουμπί, βασικά και τα τρία κουμπιά, ABC, κάνουν την ίδια δουλειά, δεν έχει κάτι παραπάνω. Τα πάνω αλλάζουν λίγο την κάμερα, το οποίο δεν μας ενδιαφέρει, και οι σκανδάλες είναι που αλλάζει την κάμερα. Το στρίβει από το πλάι. Επιστρέφουμε. Κρατάς πατημένο λοκάρι, το αφήνεις πυροβολάει, αλλιώς τακτικά τικ τικ τικ. Λοιπόν, πάμε. Εχθροί από παντού, βέβαια πρώτη πίστα είναι χαλαρά, όμορφα να μπεις λίγο στο κλίμα. Έχει και τα εμπόδια, υπάρχει λόγος που υπάρχουν, δεν είναι απλά εφέ. Βέβαια, δεν κινείς το δράκο μόνο σου, ακολουθεί το παιχνίδι, έτσι. Δηλαδή, απλά δεξιά-αριστερά μπορώ να πάω εγώ, πάνω-κάτω, αλλά την ταχύτητα την ορίζει το παιχνίδι. Είσαι σαν ένα roller coaster, όπως το λένε, ένα τρενάκι. Καθόλου άσχημο αυτό, γιατί περιορίζει λίγο και το πόσο έχεις στο νου σου. Εντάξει, γιατί άμα κάνεις πολλά ταυτόχρονα κάπου το χάνεις, κάπου τρελαίνες. Οπότε αυτό σε πάει πιο χαλαρά, πιο όμορφα, κάνεις λιγότερα πράγματα. Βέβαια, ίσως στην πορεία να αρχίσει να σου ξυνίζει και να λες «Μάγκα, εγώ ήθελα να κάνω την ταχύτητά μου, πόσο γρήγορα να πάω, που να στρίψω, να επιστρέψω πίσω κτλ. Γιατί έτσι χάνεις και όλους τους εχθρούς και κάποιοι σου ξεφεύγουν. Κάποιοι κρύβονται και στον τοίχο κτλ. Αλλά όπως και να έχει, είναι ωραία εμπειρία. Και έτσι όπως είναι όλοι δημιουργημένοι. Δεν είμαι και ο καλύτερος παίχτης, έτσι. Κάποτε θυμάμαι είχα δώσει πολύ πόνο εκεί πέρα γυμνάσιο, πότε ήταν που το είχα πάρει. Το παίζα σταμάτητα συνέχεια. Έτσι, οπότε κάπου γίνεσαι μεγάλος μπιστολέρ, έτσι. Μαθαίνεις τα πάντα, το που βρίσκονται, πώς να αντιδράσεις, πού να ξεφύγεις, από πού θα σου έρθει, από πού να πας.
απλά πράγματα, έτσι. Για να δούμε πόσο πήγαμε. Μου έμεινε ένας, μόνο ένας. Δεν πειράζει. Να και δεν θυμάμαι που ξέφυγε αυτός. Τέλος πάντων. Αυτή την πίστα είναι η πιο εύκολη να κάνεις 100% πάντως. Εδώ τώρα αυτά είναι από την αυτοκρατορία και σε κυνηγάνε βασικά. Πρέπει να κυνηγάνε το δράκο που ψάχνεις και εσύ. Έτσι. Οπότε όλοι μαζεύονται να κάνουν ντου εκεί που πας. Και τους συναντάς όλους αυτούς στην πέμπτη πίστα και γίνεται εκεί πανικός. Πάμε λοιπόν, episode 2. Αυτή είναι και αγαπημένη πίστα, γίνεται από το πιο πανικό αγώνα. Είναι πολύ δύσκολο να το φτάσεις 100% να τους φάσεις όλους, γιατί εξαφανίζονται, χάνονται, να βλέπεις. Τώρα το μεγάλο σκουλίκι έφυγε. Βέβαια δεν νομίζω ότι μπορείς να φας τα μεγάλα σκουλίκια. Βέβαια το κακό με αυτά εδώ πέρα είναι ότι πρέπει, αφού το κάνεις με το στόχο, πετάγεται ο καβαλάρης, το οποίο δεν ξέρω, είναι σαν πουλερικό, δεν ξέρω. Σαν φλαμίγκο μοιάζει, δεν ξέρω. Αλλά πρέπει να είναι κάποιο τερατόμορφο. Πέφτουν έτσι για να γουστάρουμε και πολλοί πηδάνε, εμείς πρέπει να τους πετύχεις και να σηκωθούμε. Είναι λίγο μπελάσιο το σημείο. Μακριστά. Μερικές δεν τους προλαβαίνεις. Βέβαια, άμα το παίξεις αρκετά, αρχίζεις και θυμάσαι από πού έρχονται και τα λοιπά, και οπότε τους καθαρίζεις από νωρίς και δεν γίνεται τόσο μπλέξιμο. Τώρα γίνεται όταν, επειδή ξεχνάω πολλούς, τους έχω χάσει, δεν τους έχω προλάβει. Αυτοί φεύγουν μόνο μία έτσι για την πλάκα. Έτσι είναι από τα εύκολα σημεία αυτό. Κλασικά βγαίνουν μία από τη μία, μία από την άλλη. Μία από εκεί. Εξαφανίζεται ο τρέλας. Εδώ το μεγάλο ντου. Μοιάζει για αρχηγός, αλλά δεν είναι. Είναι υπαρχηγός, να πούμε. Φυσικά και δεύτερος. Πρέπει να διώξει και τις πρασινάδες που είναι. Ε. Οξύ, δεν ξέρω. Πώς το φανταστείς. Το και τρί. Τι το, τρία είναι. Τόσο ήχος, οι κεραυνοί που σκάνε τα λέιζερ είναι φανταστικός, δηλαδή σε μπορώνει. Και το άλλο σημαντικό, όταν έχεις την κάμερα γυρισμένη προς τα πίσω και κοιτάς πίσω ή δεξιά ή αριστερά, δεν μπορείς να κινήσεις το δράκο σου. Όποτε είναι για να αποφύγεις πράγματα, πρέπει να τα κάνεις στη μπροστινή κάμερα. Αλλιώς είσαι ακίνητος.
Το μόνο που μπορείς να κάνεις είναι να πυροβολήσεις τα πυρά που σου ρίχνουν για να τα καταστρέψεις και να φτάσεις πάνω σου. Οπότε αυτά τα σκουλίκια τα μεγάλα δεν πιστεύω αν υπάρχει πιθανότητα να μπορείς, να μπορείς να τα καταστρέψεις. Το σημαντικό είναι να διατηρείς τη ζωή σου, έτσι, δηλαδή άστο να πάρει περισσότερη ώρα παρά να τον νικήσει γρήγορα. Το απολαμβάνεις κιόλας, δεν ξέρω, εγώ τουλάχιστον το απολάμβανα, να διαρκεί και πολλή ώρα η μάχη. Δεν τον νικάς, απλά τον αναγκάζεις να φύγει και συνεχίζεις να τον ακολουθείς, έτσι. Γι' αυτό είναι ο σκοπός του παιχνιδιού, για να φτάσει στο τέλος. Έπρεπε βασικά να μπορούσε να τον νικήσει και από την αρχή, αλλά εκεί θα τελειώνει το παιχνίδι. Τρίτη πίστα και αυτή αγαπημένη. Έχεις και πλήξεις με την αυτοκρατορία. Καταστρέψεις αδέρφα. Και σημαντικό κιόλας είναι και ο χάρτης, έτσι, δεν μίλησα καθόλου για αυτά. Πάνω δεξιά υπάρχει ο χάρτης, ο οποίος σου δείχνει από πού έρχονται οι εχθροί. Και έτσι μπορείς να καταλάβεις, ειδικά όταν έχει ηρεμία, γιατί τώρα σιγά μην κοιτάξεις το χάρτη, από πού θα σου έρθει ο επόμενος. Α, π.χ. εδώ πρέπει να γυρίσουμε μπροστά. Πανικός. Και έτσι είχες και μια καλύτερη αίσθηση για τι σου γίνεται. Και αυτός, τρουφ, έτοιμος. Καταστρέψεις στα μαχαίρα που λέγουν. Και από τα καλύτερα soundtrack, έτσι, ακούτε, είναι... Δηλαδή, έβαζα να παίξω αυτό το παιχνίδι απλά και μόνο για να ξανακούσω αυτή τη μουσική, έτσι. Δηλαδή, είχαν κάνει η Sega φανταστική δουλειά. Και το παράδειγμα της η Team Andromeda.
συγκεκριμένος είναι δύο κομμάτια που ενώνονται, που είναι ο άλλος δυνατός. Κάνουμε εδώ απολύσεις. Μια βέβαια τώρα δεν δε ούτε πυροβολούν ούτε χάνουν τη ζωή, είναι μέχρι να ενωθούν. Είναι Transformer φάση. Combiner. Δεν θα αφήνει στα φτερά. Να το καταστρέψει. Μικρή ζωή βέβαια, αλλά είναι σε τρεις φάσεις. Γιατί μετά έρχονται από μπροστά και την τρώσεις εκεί που δεν το περιμένεις. Πρέπει να τα καταστρέψεις από πριν. Ίσως χρειάζεται να τα αφήσεις για να νιώσεις αυτή την αγωνία και ότι τα κατάφερα. Είναι γι' αυτό, δεν είναι χωρίς επίθεση, πάντα έχει το κόλπο του. Πρέπει να προσέχεις και αυτό, κάπου αράζεις και λες εντάξει τι θα είναι. Τώρα παρόλο που φαίνεται ότι καταστράφηκε, έχει την παραμένη ζωή. Οπότε είναι το τρίτο στάδιο, θα αφήσουμε λίγο να ζήσει, γιατί εντάξει μπορείς να την καταστρέψει από τώρα. Να δούμε λίγο πώς αντιδράει το τρίτο στάδιο. Πυροβολάει κιόλας. Καταστρέφεις την υγεία σου. Κανάτο. Τέλεια. Και ώρα για την τρίτη πίστα. Πώς πήγαμε, 96,9. Α, μόνο 3. Καλά ήταν. Εκεί. Πάμε λοιπόν, τέταρτο επεισόδιο. Για να δούμε. Για να δούμε, να μπορέσουμε να το πάμε και στο normal 100%. Δεν νομίζω. Μια φορά έτυχε τώρα αυτό, γιατί εδώ γίνεται πανικός, είναι πάρα πολύ να ήδη έναν το χάσαμε πάει, άστε να φύγει.
Δεν είναι ένα εύκολο σημείο. Πηγαίνετε πάντα στο ίδιο, στο ίδιο μέρος. Στο κέντρο. Οπότε μπορείς να τους εξοντώσεις εύκολα αυτούς. Όπως και στην επόμενη πόρτα, σκάνε από πάνω. Βέβαια, δύσκολο μερικές φορές να τους πιάσεις και τους δύο στον αέρα, αλλά γίνεται κάτι. Αρχίζει η προπόνηση. Οι πόρτες. Και τώρα το boss. Είναι αυτό το μυστήριο που πάντα με τρέλαινε στο Puzzle Dragon. Χτύπησε. Ποιος είναι αυτός που βρέθηκε, ήταν ξαπλωμένος, τι τέρας είναι αυτό. Φαίνεται μηχανικό, είναι ρομποτικό, είναι οργανικό, δεν ξέρω. Απλά σε κυνηγάει, γιατί σε κυνηγάει. Πέρασε από το μέρος του, εκεί, δώσε. Πάει να σε σκοτώσει, οπότε το σκοτώνεις εσύ. Ήταν βέβαια και με τα γραφικά της εποχής που ξαπνώσουμε, πώς είναι το πρόσωπο, πώς είναι το σχέδιο του. Βέβαια, το βλέπεις κάπως καθαρά, αλλά τις λεπτομέρειες που θα έπρεπε να δεις, που γουστάρεις να δεις, δεν τις βλέπεις. Ξέρει το χέρι του, και αυτό σου κάνει μεγάλη ζημιά. Και είναι και όταν επιστρέφει, το πετάει και γυρνάει πίσω. Boomerang fast. Φιλάω πολύ. Το ωραίο εδώ πέρα είναι ότι ανάλογα το πού το χτυπάει μπορεί να του καταστρέφει διαφορετικό σημείο. Τώρα είναι το δεξί το χέρι, μπορείς να είναι το αριστερό ή μπορείς και το κεφάλι. Και ανάλογα τι είχε καταστραφεί, κάνει κάτι διαφορετικό σε αυτή, στο δεύτερο μέρος της μάχης. Οπότε καλό είναι να του έχει καταστρέψει το κεφάλι, γιατί μετά είναι κάπως δύσκολο να πλέξει. Αλλά δεν απαιτήσει και το κεφάλι, έτσι. Εύκολα να το λες, δύσκολα να το κάνεις. Τι είναι τις σκληρές επιθέσεις με το laser. Αλλά είναι εύκολο να το αποφύγεις, δηλαδή άμα έχεις υπομονή, κάνεις τον κύκλο, όπως έκανα, και δεν καμπαριές τίποτα. Δύσκολο κομμάτι. Πριν δεν έπιαναν οι στόχοι, δηλαδή να το στοχεύσει, να το καταστρέψει, είχε τα χέρια και απέκλαιε. Ενώ αφού χάσει το πρώτο χέρι, μετά πριν σε καταλαβαίνει. Και εδώ η άλλη πόρωση είναι ότι αρχίζει και καταστρέφεται, έτσι. Μπορείς να το αφήσεις και να καταστρέφεται μόνο το, αλλά είναι ωραίο να το πυροβολάς εκεί πέρα. Καθώς καταστρέφεις, να νιώθεις ότι το καταστρέφεις εσύ. Να το σπάλει ο μάγκας. Και πάμε να συνεχίσουμε από εδώ που δεν μας άφηνε το easy. Βέβαια γίνεται αρκετά δύσκολο στη συνέχεια. Τουλάχιστον σε αυτή την πίστα, πιο μετά όχι τόσο. Αυτή η πίστα είναι δύσκολη. Δηλαδή θυμάμαι, μου παίρνε άπειρες συνέχειες για να το περάσω. 94, πώς είναι, 6, μεγάλη διαφορά. Απλά έτυχε, δεν είναι ότι είναι τόσο πιο δύσκολο το normal. Episode 5 λοιπόν.
δυνατό. Έτσι όπως πάω. Α, εγώ. Εντάξει, έχασα το μήνυμα. Αυτό ήταν λίγο πελάς. Τι στρώμενες, εντάξει. Δεν θα το βγάζω. Πάμε πάλι. Continue, yes. Episode 5. Εδώ μόλις έχασα όλες μου τις συνέχειες. Οπότε game over. Απέτυχα. Θα δούμε και το ανθρωπάκι εδώ της Sega. Αλλά αντί να το ξεκινήσω από την αρχή, είναι μια καλή ευκαιρία να δούμε και τους κωδικούς του παιχνιδιού. Θα βάλω μερικούς κωδικούς για να πάμε κατευθείαν εκεί πέρα, να διαλέξουμε την πίστα και για να μην παιδεύω μάλλον θα βάλω και άπειρη ζωή για να το ευχαριστηθούμε. Καλά δεν είναι, για πάμε. Λοιπόν, έχουμε και LED στο μενού. Πατάμε λάμδα, λάμδα, εδώ, εδώ, πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά. Scenic mode, αυτό είναι ότι είμαστε αθάνατοι. Και τώρα έχουμε ένα πάνω, πάνω, κάτω, κάτω, αριστερά, δεξιά, αριστερά, δεξιά, χι, ύψιλον, ζήτα. Έτοιμο. Πάμε στο 5. Φύγαμε. Εντάξει, τώρα την έχω μάθει λίγο παραπάνω την πίστα. Δεν ξέρω τόσες φορές έχασα. Μα τους τακίσω μόλις. Η διαφορά και από πριν το πως όσο παίζεις την πίστα μαθαίνεις και γίνεσαι ακόμα καλύτερος. Αυτό δεν έχω καταφέρει ποτέ να ρίξω κάτι σαν τα καταφέρω αυτή τη φορά. Φύγει πολύ γρήγορα το άτομο, δεν ξέρω άμα αλλά άστο πόσες φορές τα απολύθησα σαν τα πίστα.
γιατί δεν το βλέπω καλά. Αλλά γενικά πιστεύω μπορεί να το βγάλω. Δεν έχω δεχτεί και πολλά πειρά. Πάτα το ρίχνω. Συγγνώμη παλιότερα ότι θεωρούσε ακόμα και αυτό δεν έπεφτε. Αλλά πέφτει. Όταν μάθεις να χρησιμοποιείς και... και να πυροβολάς αλλά και να στοχεύεις, είναι σε πιο γρήγορο στην καταστροφή. Και ο στόχος μου να μιλείτε, εκεί σφορείτε, ειδικά για μεγάλα αντικείμενα, δεν κάνει μεγάλη ζημιά. Πιάνουμε πιο στόχους, γιατί βολεύει περισσότερο το χειροκίνητο. Τώρα έρχονται από πίσω, από ό,τι θυμάμαι. Παίζει ρόλο και αυτό να θυμάσαι από πού θα έρθουν, για να τους κάνεις όσο πιο γρήγορα μεγαλύτερη ζημιά. Γιατί είναι και ο χρόνος που έχεις στο καφέ. Παρατήρησα είναι ότι περισσότερη ζημιά σου κάνει το μικρό το πάνω-πάνω παρά τα υπόλοιπα. Γιατί αυτό είναι ακριβώς μπροστά σου, οπότε για να το βγάλεις πιο εύκολα πρέπει να καταστρέψεις πρώτα το πάνω το μικρό και μετά τα υπόλοιπα. Που πίστευα ότι θα ήταν το αντίθετο. Θα τελειώσει, αλλά θα τη ρίχνουμε συνέχεια αυτά. Είναι πιο επικίνδυνο. Και τώρα βέβαια περιμένεις, ενώ το έχεις καταστρέψει το πάνω μέρος, περιμένεις να κάνει τον κύκλο του να ξαναεμφανιστεί μπροστά για να πάει στο επόμενο επίπεδο. Που σημαίνει ότι το κατέστρεψα πολύ πιο γρήγορα από ότι έχει το χρόνο. Εδώ έχασα τις περισσότερες φορές, έτσι, γιατί πρέπει να καταστρέψεις το μπλε κομμάτι σαν παράθυρα και σου πετάει συνέχεια ο Vimex, συνέχεια όμως. Ίσως άμα δεν βιάζεσαι και προσπαθείς να μην σε χτυπάνε παρά να το τελειώσεις γρήγορα, είναι πολύ καλύτερη στρατηγική. Γιατί στην ουσία πιο πολύ έρχαμε εδώ πέρα από αυτά που μόλις είχαμε. Και δεν είμαι σίγουρος ότι θα επιβίωνα και αυτή τη φορά, αν είχα καταλάβει με άπειρη γενικά. Ξέρω, είναι τροπή, αλλά το έκανα. Πίστα, δύο πίστες μένουν ακόμα, όπως είπαμε μικρό το παιχνίδι, αλλά δύναμη. Και το ωραίο σε αυτά τα παιχνίδια είναι ότι σε βάζεις το τρυπάκι να το ξαναπαίξεις, το θες να το ξαναπαίξεις. Παρόλο που ίσως γίνεται κουραστικό από κάποια δυσκολία κλπ, έχει play value, πώς να το πω. Εδώ νομίζω είναι ο πύργος που θέλω να φτάσει.
λέγει η αυτοκρατορία, αλλά τώρα τους κάνουν του... δεν ξέρω τώρα, τα τέρατα είναι, είναι αυτοί που ελέγχουν το δράκο, είναι ο ίδιος ο δράκος. Πάντως είναι δύο διαφορετικά στρατόπεδα. Αυτό είχα αργήσει να το αντιληφθώ όταν το έπαιζα παλιότερα. Πάμε. Είναι δύσκολα. Είναι να πιο εδώ μέσα στην πόλη σε μπλέκει, σε μπερδεύει. Είναι το τρόπο που πηγαίνει ο δράκος, πως σε κατευθύνει. Κάπου χάνεις τον μπούσελο, είναι κοιτάς το όλους τους εχθρούς και πας να τους κάνεις και σε στρίβει. Είναι... είναι μια πρόκληση για αυτό. Και αυτή η πίστα είναι τώρα που φτάνει στον πύργο και γίνεται ο πανικός. Υποτίθεται ήταν αυτό που σου είχε πει μην τον αφήσεις να φτάσει στο πύργο, αλλά τελικά τον άφησες να φτάσει στο πύργο. Για να δεις βέβαια και τι θα γίνει, δηλαδή το γουστάρω αυτό.
Δηλαδή δεν θα μ' άρεσε. Τώρα σταματάω να μιλάω. Τώρα αράζουμε και απολαμβάνουμε τη συνέχεια.
Αυτό ήταν λοιπόν το Puzzle Dragoon για Sega Saturn. Πιστεύω να σας άρεσε, πιστεύω να σας έβγαλε και εσάς έναν ενθουσιασμό όπως είχε βγάλει εμένα τότε και εξακολουθεί μέχρι σήμερα να μου βγάζει. Και από την άλλη θα ήθελα να μου πείτε κιόλας άμα σας ενδιαφέρει, άμα σας άρεσε μια τέτοια παρουσίαση που να δείχνει όλο το επεισόδιο όπως είχαμε κάνει και στο Jurassic Park ή θα ήταν προτιμότερο να κάνουμε κάποια αποσπάσματα. Προσωπικά πιστεύω ότι πρέπει να το δείτε όλο για να δείτε όλη τη μαγεία, όλα τα σημεία που το κάνουν διαχρονικό κάποιο παιχνίδι. Αλλά από την άλλη ίσως να κάνει μεγάλο spoiler, να σας δείχνει όλα τα σκηνικά, οπότε να πείτε γιατί να το παίξω μετά. Εντάξει, είναι και αυτό μια σκέψη. Εγώ πιστεύω ότι ακόμα και να το έχεις δει κάποιο παιχνίδι, ακόμα και να το έχεις παίξει, τα καλά παιχνίδια είναι αυτά που θες να ξαναπαίξεις και άλλο να το παίζει κάποιος άλλος και άλλο να το παίζετε εσείς. Και από την άλλη μπορείτε εσείς να το παίξετε και καλύτερα και γι' αυτό δεν κάθισα να προπονηθώ, να κάθισα να το παίξω, να το θυμηθώ, να δω πως είναι ώστε να κάνω πολλά λάθη, να είμαι λιγάκι σχετικά άσχετος, όχι ο καλύτερος παίκτης από όλους, ώστε να το δείτε και να πείτε εγώ μπορώ καλύτερα. Και θα το παίξω για να μπορέσω καλύτερα. Να μην είμαι απλά ένας sharpshooter, να είμαι ο Super Dragon, ξέρω εγώ, οτιδήποτε. Δεν ξέρω και μέχρι πόσο φτάνει, ποια είναι οι κατηγορίες, αλλά μπορείτε να τα μάθετε μόνοι σας αυτά. Προσωπικά για μένα αξίζει η αγορά κονσόλας μόνο για αυτό το παιχνίδι. Αν και βέβαια δεν είναι τόσο σωστό αυτό, γιατί το Puzzle Dragoon το πρώτο βγήκε και σε άλλα μέρη. Π.χ. για παράδειγμα βγήκε στο PC, ίσως λίγο αργότερα από το Sega Saturn, αλλά βγήκε. Βέβαια το παράπονό μου είναι με αυτό, δηλαδή συγκεκριμένα η Explosion έκδοση που ήταν κάτι σαν τα Greater Hits που έχουν τώρα πια οι κονσόλες. Δεν κατάφερα ποτέ να το παίξω, παρόλο που ήταν γνήσιο, παρόλο που βασικά ήταν για Windows 95, εγώ το προσπάθησα, το αγόρασα όταν ήταν Windows XP και δεν τα κατάφερα ποτέ ούτε σε Windows 7 ούτε σε Windows 10. Εντάξει, μέχρι το κατέβασα κιόλας για να δω μήπως ήταν προβληματικό το CD μου, να είχε κάποιο πρόβλημα, πάντα έλειπε κάποιο αρχείο, πάντα κάτι δεν μπορούσε να τρέξει και δεν μου έπαιξε ποτέ. Αυτό με ενοχλούσε πάντα στους υπολογιστές σε αντίθεση με τις κονσόλες. Στις κονσόλες το βάζεις και αρχίζεις να παίζεις. Ενώ στο PC θα το βάλεις και θα σου αρχίσει τα προβλήματα, δεν αναγνωρίζει το controller, δεν αναγνωρίζει το ένα, δεν αναγνωρίζει το άλλο, η έκδοσή σου δεν είναι καλή, η κάρτα γραφικό. Μην αρχίζω, είναι άλλη μεγάλη κουβέντα. Οπότε υπήρχε στο PC, άσχετο ότι δεν κατάφερα ποτέ να το παίξω, άμα έχει καταφέρει κάποιος να το παίξει σε Windows πέρα από 95 να το πει και σε μένα, να βρω το κόλπο τέλος πάντων. Και αργότερα βγήκε και στο PlayStation 2, το οποίο δεν έχω, ήταν όμως στη σειρά Sega Ages 2500. Ήταν μια σειρά της Sega που ξεκίνησε και βγάζει παλιούς τίτλους, κάποιους σαν remake, γιατί από εκεί που ήταν σχέδια ξαφνικά γίνανε γραφικά και 3D όπως Golden Axe και άλλα διάφορα, και το Space Harrier και αυτό ήταν remake του παλιού, και μέσα σε αυτά ήταν και το Puzzle Dragoon το πρώτο, μόνο το πρώτο δυστυχώς, το οποίο είχε λίγο βελτιωμένα γραφικά, όχι σπουδαία πράγματα, απλά έδειχνε καλύτερα, στην ουσία ήταν ένα port από το PC, έτσι. Και γι' αυτό έγινε μόνο το ένα και δεν κάνανε πουθενά άλλου. Και αργότερα βγήκε στο Xbox το πρώτο, το original Xbox όπως λένε, το Puzzle Dragoon Orta, η τέταρτη συνέχεια, το τέταρτο παιχνίδι βασικά του Puzzle Dragoon, που ήταν και το τελευταίο, το οποίο όταν το τερμάτιζες έβγαζε σαν έξτρα επιλογή ολόκληρο το παιχνίδι, το Puzzle Dragoon το πρώτο. Για τον ίδιο λόγο λογικά δεν βγήκε ποτέ και το Puzzle Dragoon το 2 ή το Saga σε άλλο, γιατί ήταν αποκλειστικά φτιαγμένο για το Sega Saturn, ενώ τα άλλα εκμεταλλεύτηκαν την έκδοση από PC. Αυτά λοιπόν, σε επόμενο επεισόδιο θα δούμε τη συνέχεια του, που προσωπικά θεωρώ ότι ήταν αρκετά καλύτερο, το Puzzle Dragoon 2 Zwei. Τι σημαίνει το Zwei, ποτέ δεν μάθαμε. Ήταν από τα δικά τους τα Ιαπωνικά, τα περίεργα που θέλανε κάτι να δηλώσουν. Όπως το Puzzle Dragoon Saga το 3, στην Ιαπωνία ονομαζόταν Azel Puzzle Dragoon. Το οποίο Azel ήταν ένας χαρακτήρας. Ίσως και το Zwei, παρόλο που
δεν εμφανίστηκε κάπου μέσα στο παιχνίδι σαν έκφραση way, ότι ήταν το χωριό, ήταν η περιοχή, ήταν κάποιος χαρακτήρας κτλ. Πιθανότατα να ήταν κάτι τέτοιο. Παρόλα αυτά, θα πούμε για το Puzzle the Dragoon 2 σε επόμενο επεισόδιο. Μέχρι τότε, keep gaming. Συνεχίστε να παίζετε και να το διασκεδάζετε.